Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βλογκάκι σήμερα. Έχουμε ένα βλογκάκι διότι ετοιμαζόμαστε, φεύγουμε αύριο. Πάμε Αθήνα όπως σας έχω πει, όσους δεν έχετε παρακολουθήσει, σας είχα πει ότι θα ανέβουμε Αθήνα, εμείς μένουμε Ρόδο. Θα πάμε Αθήνα και 2-3 μερούλες Καλαμάτα γιατί θέλω να δω κάτι συγγενείς μου που είναι εκεί, είναι η γιαγιά μου, ξαδέρφια μου, θείες κτλ. Και ετοιμαζόμαστε λοιπόν για διακοπές. Θα το έλεγα βέβαια στην Αθήνα με 36 βαθμούς. Δεν ξέρω τι διακοπές ακριβώς θα κάνουμε. Αλλά εντάξει, δεν πάμε Αθήνα για διακοπές. Πάμε περισσότερο για να ψωνίσουμε πραγματάκια για το μωρό. Θέλουμε να πάρουμε την κούνια του και κάποια άλλα, την μπρίκα του κτλ. Ξέρετε, εδώ ναι, μεν έχουμε κάποια πράγματα, αλλά είναι πολύ λίγα. Οπότε αποφασίσαμε να πάμε Αθήνα. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολύ γρήγορο ταξίδι αν πας με αεροπλάνο. Αν πας με καράβι, όπως θα πάμε εμείς, είναι 12 ώρες. Φεύγουμε 9 η ώρα και γυρνάμε 9 η ώρα το βράδυ. Εξαιρετικά, φτάνουμε 9 η ώρα το βράδυ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα το κάνουμε τύπου κρουαζιέρα. Βέβαια, πήρα για μένα καμπίνα γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Λόγω της εγκυμοσύνης υπάρχει και μια συχνοουρία, οπότε δεν μπορώ να πηγαίνω όλη την ώρα στις τουαλέτες, να ξαπλώσω λίγο τα πόδια μου κτλ. Σήμερα είπα να σας κάνω ένα βλογκάκι, σε λίγο έχω και κομμωτήριο. Βέβαια δεν θα σας πάρω μαζί μου, θα σας δείξω μετά τι θα κάνω, αν και δεν έχω σκοπό να κάνω και τίποτα σπουδαίο. Θέλω όμως σήμερα να σας κάνω ένα vlog, διότι μου ήρθαν κάποια πράγματα που είχα παραγγείλει από Zara Home, αν θυμάστε που σας είχα πει. Είχα παραγγείλει πραγματάκια από το Zara Home. Για το παιδικό δωμάτιο, γιατί μου άρεσαν πολύ καιρό και ήθελα να τα πάρω. Όπως επίσης έτσι θα ψιλοφτιάξουμε μαζί και τη βαλίτσα μου, να σας δείξω τι πραγματάκια θα πάρω έτσι σε καλοκαιρινές διακοπές μαζί μου. Πάλι μας διακόπτουν με τα τηλέφωνα, λοιπόν, να κατεβάσω λίγο την κάμερα. Και ήθελα λοιπόν να σας δείξω σήμερα τα πραγματάκια που ήρθαν, εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί πήρα ένα καλάθι, το οποίο το ήθελα πάρα πολύ. Βέβαια μου ήρθε λίγο μικρό από ό,τι το περίμενα. Παρόλο που θα τις διαστάσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όλα είναι για το παιδικό δωμάτιο, δεν είναι τίποτα για μένα, δεν είναι τίποτα για το σαλόνι. Πήρα αυτό εδώ το καλάθι. Εντάξει, είναι ή δεν είναι φανταστικό τώρα αυτό το καλάθι, όχι πείτε μου. Βέβαια το ήθελα πιο μεγάλο για να βάζω μέσα τα παιχνίδια του, μου ήρθε λίγο σε πιο μικρό μέγεθος από ότι το περίμενα. Βέβαια πήρα το μεγαλύτερο, να φανταστείτε, το μεγαλύτερο που είχε. Και δεν ήταν και φτηνό, είχε 45 ευρώ αυτό. Αλλά παιδιά, εγώ έχω ένα μεγάλο έρωτα με το Mickey και την Disney, Mickey Mini και τα λοιπά. Οπότε δεν γινόταν να μην το πάρω, το έχω δει εδώ και κανένα δίμηνο. Βέβαια η Σελήν δεν το θέλει καθόλου. Με το που το είδε, άρχισε να τρέχει σε όλο το σπίτι, άρχισε να πηδάει πάνω στον Ηλία. Έχει ένα τρομερό φόβο για αυτό το καλάθι, κάτι δεν της αρέσει με τα αυτιά, δεν ξέρω. Αλλά παιδιά το λάτρεψα, δεν είναι πολύ μεγάλο όπως σας είπα, αλλά δεν πειράζει. Εγώ κάτι θα βρω να το κάνω, θα το διακοσμήσω μάλλον ή πάνω στην αλαξιέρα του μωρού, γιατί είναι σιρταριέρα, ή στο πάτωμα κάπου και θα βάλω έτσι μερικά πραγματάκια μέσα, αλλά και μόνο σαν ντεκόρ δεν είναι υπέροχο. Και δεν είναι μόνο για μικρή ηλικία, δηλαδή και λίγο να μεγαλώσει και 10 και 12 χρονών που λέει ο λόγος να πάει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε κάτι. Είναι ένα απλό καλάθι με αυτιά. Εντάξει, εγώ τρελάθηκα παιδιά με αυτό. Βέβαια, σας είπα ότι είναι ακριβό, έχει 45 ευρώ και το μέγεθός του δεν είναι αυτό που περίμενα. Εγώ περίμενα να μου έρθει ένα καλάθι τόσο να το γεμίζω. Δεν θέλει η Σελήν καθόλου, έχει φύγει, έχει πάει σε άλλο μέρος. Έλα Σελήν, εντάξει, το παίρνω αυτό, δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει, το ξέρω ότι δεν σου αρέσει. Δεν το θέλει, το συχαίνεται. Θα το βάζω όταν δεν θέλω να πάει σε κάτι. Επίσης πήρα μερικά παιχνιδάκια. Μπορεί να βρω και στην Αθήνα μερικά πράγματα τώρα να πάρω, θα δούμε. Η απόδειξη είναι αυτή. Πήρα ένα καλάθι βασικά, αυτό εδώ, το οποίο πήρα το μεγαλύτερο μέγεθος που είχε. Η τιμή του δεν λέει πάνω, λέει εδώ όμως. Λοιπόν, αυτό είχε 16 ευρώ και είναι ένα πολύ μεγάλο καλάθι. Αυτό να σας πω την αλήθεια, το περίμενα και λίγο μικρότερο. Το οποίο έχει ύφασμα μέσα, αυτό εδώ σαλινό. Μ' αρέσει που είναι ψάθινο και θα το βάλω πάνω στην αλαξιέρα του μωρού για να βάλω μέσα κάποια πάμπερς που ίσως χρησιμοποιώ, ξέρετε, 2-3 που είναι για να τα πιάνεις αμέσως ή τις κρέμες του, τέτοια πραγματάκια, το νεσεσεράκι του με τα ψαλιδάκια με αυτό για τις μιξούλες, όλα αυτά τα πράγματα που ακόμη δεν τα έχω πάρει. Τέλος πάντων, θα τα πάρουμε τώρα που θα πάμε Αθήνα. Οπότε σκέφτηκα να το έχω αυτό έτσι πάνω στην αλαξιέρα για να έχω μερικά πραγματάκια. Μου άρεσε πάρα πολύ έτσι σαν στυλ. Όπως καταλαβαίνετε θα παίξουμε λίγο με το ξύλινο στοιχείο και αυτό το ψάθινο
που μου αρέσει για παιδικό δωμάτιο και γενικά έτσι μου αρέσει αυτό το στυλ. Και έχω δει, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ Pinterest μέχρι να αποφασίσω πώς θα κάνω το δωμάτιο. Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αρχές Αυγούστου θα ξεκινήσουν οι ετοιμασίες, τα βαψίματα κτλ. Όπου θα σας κάνω τα update και θα τα βλέπετε. Αυτό ναι, ήταν η απόδειξη. Πήραμε 2 πόμολα για τις ντουλάπες. Στην αρχή λέγαμε να αλλάξουμε τις ντουλάπες, αλλά επειδή θα κάνουμε μεγάλες αλλαγές στο σπίτι, αυτό στην ουσία που θα κάνουμε είναι να βάλουμε αυτόνομη θέρμανση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει το έλα να δεις μες στο σπίτι. Δεν ξέρω ακόμη αν θα κάνουμε πολλές αισθητικές αλλαγές. Σίγουρα εκεί που είναι ο τείχος στην τραπεζαρία θα γίνει. Λέμε να βάψουμε και το μπουφέ τώρα. Θα φύγει μια βιβλιοθήκη που έχω στο σαλόνι. Δεν ξέρω αν τελικά θα κάνουμε τις αλλαγές που λέγαμε από αυτήν την πλευρά, που είναι η τηλεόραση, για όσους έχετε δει τα βίντεο μου και ξέρετε. Γιατί ήδη θα γίνεται μεγάλος χαμός, ήδη είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα το καταφέρουμε και αυτό. Κυρίως θα κάνουμε τη θέρμανση και 1-2 πράγματα. Θα φτιάξουμε εννοείται το παιδικό δωμάτιο και τον τοίχο τον ένα που έχουμε πρόβλημα λόγω υγρασίας. Σίγουρα όμως θα φτιάξουμε το παιδικό δωμάτιο, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ, τα οποία είναι φανταστικά. Είναι, δεν είναι? Εγώ τα λάτρεψα. Λοιπόν, έρχονται 2-2 αυτά και είχαν 7 ευρώ το σιτάκι αυτό. Είναι ελεφαντάκια και είναι πάρα πολύ ωραία σαν ποιότητα. Είναι πολύ στιβαρό πόμολο. Και τα άλλα 2 είναι αυτά εδώ. Τώρα δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, γιατί εμείς χρειαζόμαστε 3 από αυτά. Οπότε δεν ξέρω ποιο θα βάλω περισσότερες φορές. Αναγκαστικά είναι θα το βάλω 2 φορές. Ή το ελεφαντάκι ή την καμιλοπάρδα. Λοιπόν, εδώ θα μου πει και ο Ηλίας την άποψή του. Ωραίο σαν ποιότητα, έτσι στιβαρό, καλό. Και πήρα και 2 παιχνιδάκια. Θέλω να, γενικά στο μωρό θέλω να πάρω πολλά ξύλινα παιχνίδια. Για αρχή προφανώς τα παίρνω για να τα στολίσω στο δωμάτιο και όχι για να τα χρησιμοποιήσουμε τόσο πολύ όπως καταλαβαίνετε. Μέχρι να φτάσει στο σημείο να αντιλαμβάνεται και να μπορεί να παίξει. Για αρχή πήρα αυτό εδώ, το παιχνίδι που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι και για αγοράκια και για κοριτσάκια. Εννοείται αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, βγαίνει αυτό. Βάζεις εδώ με τη σειρά τα στρογγυλά αυτά, ωραία χρωματάκια, μου άρεσαν, έτσι πάλι παίζουμε αρκετά σε ξύλο. Εν τω μεταξύ σήμερα έχω να πω και στη γυναικολόγο, σήμερα έχω πάρα πολλές δουλειές όπως καταλαβαίνετε. Δεν έχω φτιάξει τη βαλίτσα μου, έχω να πω στο κομμωτήριο σε μία ώρα, έχω να φτιάξω τη βαλίτσα μου, έχω να φτιάξω τα νύχια μου, των ποδιών τα έφτιαξα, αλλά θέλω να φτιάξω και το χεριών. Και επίσης έχω να πω στη γυναικολόγο το απόγευμα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, και αυτό ήρθε μέσα σε αυτό εδώ. Πολύ ωραία, περιποιημένα, έτσι. Και αυτό είχε γύρω στα 15 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Και το άλλο που θα σας δείξω νομίζω ότι είχε 12, αλλά δείτε τι ώρα που έρχεται έτσι μέσα στο σακουλάκι του για να μην χτυπηθούν. Πάρα πολύ όμορφα και έρχονται και πολύ γρήγορα. Εγώ νόμιζα ότι έρχονται από το εξωτερικό, αλλά από ό,τι κατάλαβα ήρθαν από Ελλάδα. Αυτό τώρα καλύτερα να σας το δείξω έτσι. Είναι ένα ουράνιο τόξο, είναι παιχνίδι. Καταλαβαίνετε, βγάζετε αυτά εδώ και το ξαναστείνει πάλι το παιδί. Προφανώς λέει από 18 μηνών και πάνω, εννοείται αυτό, δεν είναι και για νεογέννητο. Αλλά εγώ όπως σας είπα τα πήρα για να τα στολίσω, αλλά μου αρέσουν πολύ γιατί είναι οι ίδιες οι αποχρώσεις με το άλλο. Για ξύλινα παιχνίδια 15 ευρώ θεωρώ ότι ήταν μια καλή τιμή, γιατί έχω δει ότι γενικά τα ξύλινα είναι αρκετά ακριβά. Οπότε τώρα που θα πάμε να τα δω και από κοντά στο Zara Home, ίσως πάρω ακόμη μερικά. Έτσι, γιατί θέλω να του βάλω μερικά ραφάκια στο δωμάτιο και να έχει παιχνιδάκια πάνω τέτοια. Και σιγά σιγά να αρχίζει να παίζει. Επίσης, θέλω να πάρω και παραμυθάκια. Προφανώς δεν έχει το Zara Home. Θα δούμε από πού θα πάρουμε. Αυτά λοιπόν ήταν τα πράγματα που πήρα. Γι' αυτά πλήρωσα. Δεν λέει πάνω η απόδειξη. Νομίζω πλήρωσα γύρω στα 104 ευρώ. 103. Δεν τα λες και φτηνά έτσι. Απλά εγώ στην αρχή ήθελα μόνο το καλάθι. Αλλά με έβαζε να πληρώσω 10 ευρώ. Βασικά ήθελα τα 2 καλάθια. Δεν είχα ασχοληθεί με τα παιχνίδια και τα πόμολα. Αλλά μετά με έβαζε να πληρώσω 10 ευρώ για τα μεταφορικά, γιατί μέχρι από 70 ευρώ και πάνω, από 80 ευρώ και πάνω, δεν θυμάμαι, είχε μεταφορικά. Σελήνη, έρχεσαι τώρα κοντά στο καλάθι. Οπότε λέω, ας κάνω μια μεγαλύτερη παραγγελία να ψάξω να δω και τι παιχνίδια έχει για να μην πληρώσω τα 10 ευρώ μεταφορικά. Δηλαδή με 10 ευρώ εγώ πήρα παιχνιδάκι. Οπότε δεν έχει και κανένα νόημα. Αυτές λοιπόν ήταν οι αγορές μου. Τώρα θα ετοιμαστώ να πάω στο κομμωτήριο και μετά θα γυρίσω να φτιάξω τα νύχια μου και να φτιάξουμε μαζί και τη βαλίτσα. Που μην νομίζετε, μόνο φορέματα θα πάρω, γιατί δοκίμασα χτες τα τζίνι μου, τα σορτσάκια που δεν τα είχα δοκιμάσει μέχρι τώρα. Δεν μπαίνει
τίποτα δεν μπαίνει. Ούτε κλείνει και τα πιο μεγάλα που είχα και μου ήταν έτσι πιο φαρδιά και πέφτανε λίγο πιο χαμηλά στους γλουτούς. Καταλαβαίνετε, δεν ήταν τα ψηλόμιστα, ήταν λίγο πιο χαμηλά. Σορτσάκια, ούτε αυτά μου κάνουν, οπότε έχω ένα σορτσάκι εγκυμοσύνης μόνο και άλλα 2-3 που εντάξει είναι αυτά, όχι τζιν, είναι αυτά που ξέρετε, είναι υφασμάτινα κτλ. Τέλος πάντων, φέτος όπως να είναι θα βολευτούμε. Είναι σελήνη μου, γιατί παιδιά μέχρι στιγμής έχω πάρει ήδη 5 κιλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα χρειαζόμουν. Πάντα ήθελα να πάρω 3-4 κιλά και δεν μπορούσα. Τα κατάφερα τώρα. Ελπίζω να καταφέρω να τα συντηρήσω και μετά την εγκυμοσύνη. Και ας πάρω άλλα παντελόνια, δεν πειράζει. Γιατί χρειαζόμουν 3-4 κιλά και δεν μπορούσα να τα βάλω με τίποτα. Ελπίζω να μου μείνουν κιόλας. Αυτά λοιπόν. Οπότε σας αφήνω να ετοιμαστώ και θα τα πούμε σε λιγάκι όταν επιστρέψω να φτιάξουμε βαλιτσούλα και να δείτε πώς τα έχω φτιάξει και τα μαλλιά μου. Χαίρετε, χαίρετε, γύρισα, έκανα και το μαλάκι μου στο κομμωτήριο, δεν είναι πολύ ωραίο? Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ, λίγο να φτιάξω τη χωρίστρα, έτσι έκανα και αυτά εδώ τα κουρτινάκια μπροστά, να γλυκάνει λίγο το πρόσωπό μου. Έχω βέβαια βγάλει και αρκετές άσπρες τρίχες όπου... Δεν βάφω τα μαλλιά μου τώρα, που και που τα έβαφα, τώρα δεν τα βάφω πια καθόλου. Μην νομίζετε με χρωμοσαμπουάν τα έκανα. Τέλος πάντων έβαψα και τα νύχια μου. Τα είχα βάψει των ποδιών και τώρα έκανα και των χεριών. Είναι με το ημιμόνιμο αυτό από την εταιρεία Κάνι το νούμερο 06, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Δείτε τι όμορφο χρώμα. Είναι έτσι ένα... πώς να το πω... σαν, κάνει λίγο σαν φωσφοριζέ πορτοκαλί. Ελπίζω να μου κρατήσουν. Πέρασα και 2 φορές top coat, μπας και κρατήσει λίγο παραπάνω, επειδή θα είμαστε και στις διακοπές. Θα λείπουμε περίπου 10 μέρες. Ωραίο το μαλάκι μου, επιτέλους έφυγε το πολύ μαλλί. Και τώρα θέλω να βάλω ένα λαδάκι στα χέρια μου, έτσι για να μαλακώσουν. Θα βάλω αυτό από Edible Beauty. Ένα φανταστικό λαδάκι, βασικά είναι και face oil, αλλά εγώ το βάζω και στα χέρια και παντού είναι η αλήθεια μου, γιατί μου αρέσει και θα το βάλω τώρα μιας που έκανα και την περιποίησή μου και θα σας πω τώρα το λόγο που τα κάνω μόνη μου. Η γιατρός μου, η γυναικολόγος μου προφανώς και με αφήνει να τα βάφω, δηλαδή για να τα βάφω βλέπετε ότι μου το επιτρέπει, απλά μου έχει πει ότι θέλει να προσέχω πάρα μα πάρα πολύ στο να μην κολλήσω μύκητες, οπότε ιδανικά να τα βάφω μόνη μου. Δεν έχω κολλήσει ποτέ πηγαίνοντας κάπου για να κάνω τα νύχια μου, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις και γενικά είμαστε λίγο πιο ευαισθητούλες στην εγκυμοσύνη από ό,τι έχω καταλάβει, λέω γιατί να το ρισκάρω, θα τα βάφω μόνιμο όποτε θέλω, είτε εφόσον έχω και τη λάμπα μου η οποία μου έχει ψιλοχαλάσει και πρέπει να πάρω άλλη. Οπότε κάπως έτσι. Τώρα θα ετοιμάσω το φαγητό. Θα ετοιμάσω το φαγητό. Το φαγητό μου είναι έτοιμο, μου έχει φτιάξει μάμα χθες γεμιστά, ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά να φάω και μετά θα ξεκινήσω λίγο να φτιάχνω βαλίτσα, μάλλον το απόγευμα εφόσον γυρίσω από το γιατρό. Γιατί σε λίγο θα φάω και θα φύγω. Έχω φτιάξει ήδη κάποια νεσεσέρ με εδώ με τις κρέμες μου, σαμπουάν κτλ. Αυτό το νεσεσέρ από το Jumbo με έχει βολέψει άπειρα. Έχω πάρει καλού κακού και ένα μανό με ασετόν. Θα πάρω και το ασετόν μου, μην το ξεχάσω παρακαλώ. Πού το πήγα το ασετόν, δεν το έφερα από εκεί. Και αυτή τη στιγμή στο σαλόνι μου επικρατεί ένα χάος. Θα σας δείξω τι επικρατεί. Επικρατεί μία σελήνη εδώ, ένας ανεμιστήρας από εδώ και ένα χάος εδώ πέρα. Θα τα μαζέψω τώρα όλα αυτά, να βάλω να φάω, να ξεκουραστώ λιγάκι, γιατί μην νομίζετε, μου παίρνει αρκετό χρόνο να κάτσω να φτιάξω τα νύχια μου, δηλαδή καμία σχέση με όταν θα πάω να μου τα κάνουν, αλλά δεν πειράζει. Και αυτά, να φάω λίγο, να πάω στο γιατρό, να δω τι είναι όλο και να ηρεμήσω και να έρθω να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Μόλις γύρισα από τη γιατρό, όλα ήταν πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν τέλεια. Τώρα έχουμε ξανά τη β' επιπέδου έχω να κάνω. Τη β' επιπέδου έχω να την κάνω 20, κατά τις 20 κάτι Ιουλίου και μετά θα πάω να με εξετάσει εκείνη, γιατί πάω αλλού για τη β' επιπέδου. Τέλος πάντων όλα μια χαρά.
Αλλά τώρα πρέπει να φτιάξουμε βαλίτσες, παιδιά. Λοιπόν, φοράω αυτό το πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι, το οποίο είναι το πιο βολικό μπλουζάκι για εγκυμοσύνη και γενικά. Θα σας δείξω μετά, αλλά σας τα έδειξα στο haul αυτά. Και το φοράω με την πρώτη φορά, έβαλα το σορτσάκι εγκυμοσύνης από το Shein, το οποίο είναι πολύ βολικό και θα τα πάρω μαζί μου και στις διακοπές. Αλλά θέλω για αρχή να σας δείξω τι θα πάρω μαζί μου. Τα έχω στρώσει όλα εδώ στον καναπέ, γιατί ο Ηλίας είναι ξαπλωμένος στο δωμάτιο, οπότε και το δωμάτιο ντουλάπα είναι μέσα. Ο κακός, ο χαμός, Παναγιά μου. Ξεκινάω με καφτάνια, ένα λευκό και ένα μαύρο. Συγγνώμη να ακούτε φασαρία, αλλά έχω ανοιχτά για να μην σκάσουμε. Λοιπόν, τρία μαγιό, ένα μαύρο, ένα ροζ και ένα αυτό εδώ που είναι δύο χρώματα. Τρία μαγιουδάκια τέλος πάντων. Αυτά προφανώς τα παίρνω για την Καλαμάτα, δεν τα παίρνω. Το παιχνίδι της Σελήν. Δεν τα παίρνω για την Αθήνα, δεν θα πάμε εκεί η θάλασσα. Λοιπόν, τρία φορέματα. Αυτά τα δύο στενά που σας είχα δείξει στο προηγούμενο haul, μαύρο, μπέζ και τα δύο μακριά μου, το γαλάζιο και το μπέζ. Αν δεν έχετε δει το haul, να πάτε να το δείτε, ήταν το καλοκαιρινό haul που ανέβηκε. Ένα πολύ ωραίο πουκαμισάκι, το οποίο το είχα πάρει εγώ πέρσι από την Ιταλία. Και δεν το έχω φορέσει ακόμη φέτος. Ευκαιρία να το φορέσω, έτσι πολύ ωραίο είναι με τα κουμπάκια του. 3-4 μπλουζάκια ραντάκια. Αυτό πολύ απλά. Μου λείπει ένα λευκό. Γιατί εγώ είπα θα πάρω δύο λευκά. Το έχω κάπου από εκεί. Αυτό εδώ που είναι σαν αυτό που φοράω σε άλλο χρώμα. Και αυτό εδώ το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι άνετο από το Shein. Επίσης, δύο σετάκια. Θα πάρω το πρώτο αυτό που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και άνετα έτσι λινό σετάκι. Και αυτό εδώ το σετ, που και αυτά είναι από το Shein και τα δύο, αυτό το έχω φορέσει μία φορά ή και καμία ακόμα, θα δούμε, δεν θυμάμαι. Οπότε αυτά τα παίρνω, τα βάζω στη βαλίτσα και έχω άλλα δύο φορέματα που θα πάρω μαζί μου, θα σας δείξω ποια είναι. Γενικά εδώ μέσα επικρατεί ένα χάος. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι εγκυμοσύνης που το είχα πάρει από το Shein και με βολεύει, και το άλλο είναι αυτό εδώ, το οποίο δεν είναι εγκυμοσύνης. Κάπου όμως πρέπει να σας το βάλω για να το δείτε. Θα σας το βάλω εδώ. Δεν είναι εγκυμοσύνη, το φορούσα πέρυσι στο μπάτσελόρ μου. Μου κάνει ακόμα. Είναι σορτσάκι από κάτω και από πάνω έτσι σαν φορεματάκι. Και το πήρα έτσι για λίγο πιο καλό, γιατί θα πάμε σε ένα εστιατόριο, γιατί έχουμε και επέτειο. Και κλείσαμε να πάμε σε ένα ωραίο εστιατόριο, οπότε να το βάλω, να έχω κάτι καλό. Διαφορετικά δεν θα το έπαιρνα, γιατί δεν είχα σκοπό να πάμε κάπου. Εδώ γίνεται ένας χαμός, να δω τι θα πάρω και από εδώ. Και εννοείται και πιτζαμούλες. Θα πάρω αυτό εδώ το σετάκι και αυτό εδώ, πιο tropical, χαμούλης. Εν τω μεταξύ, αυτή τη τσάντα θα την πάρω μαζί μου στο... Είναι η τσάντα που παίρνω για τη θάλασσα, εν τω μεταξύ, γιατί δεν έχω άλλη. Και είναι και η τσάντα που θα πάρω στο καράβι μαζί μου. Τα πέδιλά μου, αυτό είναι το ένα ζευγάρι, τα άλλα τα έχω βάλει μέσα. Έχω βάλει εδώ εσώρουχα και κάλτσες, ισιωτική πιστολάκι... Λακ, μία τσάντα που θα πάρω και τα άλλα μου παπούτσια που τα έχω εδώ πέρα, τα έχω βάλει ήδη και τα νεσεσέρ μου, έχω βάλει και πετσέτες εκεί για την παραλία, ξέρετε. Αλλά εντάξει, τα καλοκαίρια είναι πολύ λίγα, η αλήθεια είναι σαν ρούχα, αλλά μπορεί να ψωνίσουμε κάτι και από εκεί. Λοιπόν, τα βάλω όλα μες στη βαλίτσα και επανέρχομαι. Ελπίζω κάτι να έχουμε από φωτισμό. Λοιπόν, εγώ τα κοσμήματά μου τα βάζω σε ένα τέτοιο τσαντάκι. Μια μικρή μπιζουτιέρα είναι στα ταξίδια. Λοιπόν, να τακτοποιήσω λίγο την άλλη μου τσάντα. Εγώ τσάντες και παπούτσια τα βάζω έτσι σε μικρά σακουλάκια που έχω, είτε από τσάντες είτε από παπούτσια, ξέρετε. Ξέρω ότι ο φωτισμός θα είναι χάλια αυτή τη στιγμή. Θα το φτιάξουμε. Αλλά για κάποιο λόγο σήμερα δεν μου φτάνει ο χρόνος, παιδιά. Δεν μου φτάνει ο χρόνος. Δεν φτάνει. Ο χρόνος δεν μου φτάνει. Να βάλουμε και αυτή τη τσαντούλα μέσα. Να βάλουμε στην άλλη μου βγαίνει χώρο. Και τα παιδιλάκια μου. Να, έχω τσαντάκια εγώ. Και τα βάζω μέσα. Διαφορετικά και το Shein, ας πούμε, αν παραγγέλνετε, έχει σακουλάκια που μπορείτε να τα βάζετε μέσα. Και να μην βγαίνουν χώρο. Τώρα αυτό που είναι το, που αυτό μου πιάνει χώρο είναι η, η τσάντα μου, μια η μεγάλη και η πετσέτα, θαλάσσις και τα λοιπά. Εννοείται ότι ο Ηλίας θα πάρει άλλη βαλίτσα και έχω να βάλω και τα νεσεσέρ μου. Το νεσεσέρ με τα make-up θα το βάλω τώρα. Είναι αυτό εδώ το νεσεσεράκι μου. Να βαφτώ δεν παίζει, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στο
καράβι. Οπότε θα το βάλω και χωράνε όλα μου τα νεσέρα εδώ. Γενικά, επειδή πάμε με αυτοκίνητο, έχουμε περιθώριο. Έχουμε περιθώρια. Εντάξει, μπορούμε να βάλουμε και στο αυτοκίνητο αν ψωνίσουμε κάτι. Γιατί έχουμε πράγματα που θα πάρουμε του μωρού. Η τσάντα μου αυτή θα έχω μέσα το λάπτοπ για να σας κάνω edit αυτό το βίντεο που βλέπετε. Και εννοείται ότι για το καράβι θα πάρω και ένα μπουφανάκι και γενικά. Τι θέλει αυτή η μπλουζή εκεί πάνω. Γενικά πρέπει να έχουμε μαζί μας ένα μπουφανάκι πάντα στις διακοπές. Είτε χειμώνα, είτε καλοκαίρι. Θέλει. Και ειδικά μες στο καράβι και μέσα στα αεροπλάνα. Που έχουν full τη θερμοκρασία. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Σε λίγο θα πάμε να αφήσουμε και τη Σελήνη στη μαμά μου, όπου θα την προσέχει. Θα την προσέχουν οι γονείς μου. Εντάξει, στο καλοκαίρι κάπου έπρεπε να την αφήσουμε τώρα για να πάμε διακοπές κι εμείς, αλλά μπορούσαμε να την πάρουμε και μαζί μας, είναι αλήθεια, γιατί μένουμε σε σπίτι, δεν θα μείνουμε σε ξενοδοχείο, μόνο στην Καλαμάτα θα μείνουμε, σε ένα Airbnb. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι είμαστε ok, θα σας δείξω τώρα πώς τα έχω φτιάξει. Λοιπόν, εδώ είναι όλα μου τα ρούχα και τα λοιπά. Βλέπετε, έχουμε περιθώρια ακόμα. Η τσάντα μου, τα παπούτσια μου και όλα. Τις αγιονάρες μου λέω να τις κρατάω μαζί μου στο backpack όμως. Γιατί μπορεί να θέλω μέσα στο καράβι να τα φορέσω τις παντοφλίτσες μου, να μην φοράω συνέχεια το παπούτσι. Ok, θα συμμαζέψω τώρα λίγο εδώ το χαμό. Πήρα και κάτι βιβλία. Αλλά θα σας τα δείξω άλλη φορά τώρα, μην τα μπλέκουμε κι αυτά. Γιατί άμα ξεκινήσω να σας δείχνω και βιβλία και ό,τι να είναι, με ρωτήσατε πάρα πολύ για αυτό το φόρεμα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, το φορούσα στο προηγούμενο βίντεο στο haul. Είναι πάρα πολύ παλιό φόρεμα. Το έχω τουλάχιστον 6 χρόνια και είναι από ένα κατάστημα που λέγεται Woman's Secret. Αλλά παιδιά, το έχω 6-7 χρόνια. Το είχα πάρει τότε που είχα πάει διακοπές στο Μπαλί για να φορέσω έτσι κάτι με λουλούδια και αυτό το στυλ και το φορούσα εκεί και έβγαζα τις φωτογραφίες μου, ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το vlog, διότι έχω να κάνω πολλές δουλίτσες. Τώρα θα πάρουμε την Σελήνη από εκεί να μείνει. Μέχρι τώρα έκανα δουλειές, έβαλα και σκούπα, γιατί δεν γίνεται να αφήσεις το σπίτι χωρίς να βάλεις μια ηλεκτρική. Εννοείται αυτό, το αφήσουμε να σφάνε τα μυρμήγκια, που γίνεται ένας χαμός με τα μυρμήγκια, παιδιά. Έτσι και αφήσω κάτι πάνω στο τραπέζι, τελείωσε. Οπότε έβαλα μια ηλεκτρική σκούπα σε όλο το σπίτι να μην μείνει τίποτα. Λοιπόν, και τη Σεληνίτσα. Και αυτά λοιπόν, θα σας κλείσω κάπου εδώ, θα τα πούμε στο επόμενο βλογκάκι που θα είναι από την Αθήνα, που θα πάμε για ψώνια. Οπότε κάντε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ακόμα, ακολουθήστε με και στο Instagram γιατί θα έρχονται πάρα πολλά stories. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά!